είναι η κοσμική σιρήνα του Αιγαίου, η Μύκονος. Σφίζει από ζωή όχι μόνο το καλοκαίρι, αλλά και το χειμώνα. Ένα κάτασπρο σύνολο σπιτιών, λουσμένο με αγιοπελαγίτικο φως και έντονες πινελιές από μπλε, κόκκινο και πράσινο. Η ξακουστή κοσμοπολίτικη Μύκονος, παρά την τουριστική της κίνηση, έχει διατηρήσει τη γραφικότητά της και τις καθαρές της παραλίες. Δίκαια μάλλον συγκεντρώνει το ενδιαφέρον μεγάλου αριθμού τουριστών από όλο τον κόσμο, με πολλούς διανοούμενους και καλλιτέχνες ανάμεσά τους. Είναι ο τόπος στον οποίο δεν πλήττεις ποτέ. Ανακαλύψτε τη μαγευτική συνοικία της Αλεκάνδρα Σκάρπη, τη Βενετία της Μυκόνου όπως λέγεται χαρακτηριστικά. Εδώ θα γίνετε μάρτυρας της αρμονικής συμβίωσης ανθρώπου και φύσης. Η θάλασσα γλύφει τους τοίχους των σπιτιών και τα ξύλινα μπαλκόνια προσφέρουν ανεπανάληπτη θέα στη θάλασσα. Το γραφικό λιμάνι της Μυκόνου, μπροστά από το κομψό μέτωπο της παραθαλάσσιας χώρας της, όπου οι ψαρόβαρκες γειτονεύουν με τα κότερα αρμονικά, παρουσιάζει διαφορετική εικόνα από τους περισσότερους αιγαιοπελαγίτικους οικισμούς. Απλώνεται σε επίπεδη διάσταση και παρουσιάζει άρρηκτη αισθητική συνοχή. Η γνωριμία με τη Μύκονο άρχισε. Κάτασπρα σπίτια, αμέτρητα στενά δρομάκια, μικρές και μεγάλες εκκλησίες, νοχελικοί ανεμόμυλοι συνθέτουν το γοητευτικό πρόσωπό της. Αυτά τα ολόλευκα κυβικά σπίτια με τις πεζούλες, τα ξύλινα πορτοπαράθυρα και τους εξώστες με τα έντονα χρώματα, τα σκαλοπάτια που οδηγούν στο εσωτερικό τους, μοιάζουν σαν σκηνικό θεάτρου. Αυτό που βλέπετε θα μπορούσε να είναι λαογραφικό μουσείο. Στην πραγματικότητα όμως είναι ένα κλασικό μυκονιάτικο σπίτι με αναμνήσεις, ενθύμια, ιστορία, συλλογές από έπιπλα, εικόνες, γλυπτά μικροαντικείμενα και διάφορα λαϊκά μουσικά όργανα. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο της χώρας υπάρχουν ταφικά ευρήματα από τυρήνια, γλυπτά, αγγεία και ειδόλια.
ξεχάστε ρολόγια και χάρτες. Τα βήματά σας σας οδηγούν, καθώς η Μύκονος σας συνεπέρνει και σας παρασύρει. Ανάμεσα στα σπίτια, στα σοκάκια, τις αυλές και τα λουλούδια θα βρείτε καφενεδάκια, ταβέρνες, μικρομάγαζα που κάνουν τον περίπατό σας ακόμη μεγαλύτερο. Αφού δεν μπορεί, κάπου θα σταματήσετε για λίγο. Ώρα για παραλίες. Και τι παραλίες, αξιοζήλευτες, όλες με δροσερά πεντακάθαρα νερά. Οι πιο γνωστές που μπορείτε να συνδυάσετε τη διασκέδαση και το φαγητό με το μπάνιο σας είναι η Ψαρού, η γνωστή για τα happening που γίνονται εκεί. Η Ελιά, η Παράγκα, το Αγράρι, το Καλό Λιβάδι και πλήθος άλλων που μπορείτε να επισκεφτείτε με καΐκι, αυτοκίνητο ή λεωφορείο. Σχεδόν όλες είναι οργανωμένες, με πολύ όμορφες ξαπλώστρες και ομπρελίτσες, κάνοντας την παραμονή σας εκεί πραγματική απόλαυση.
πιο διάσημη παραλία βέβαια είναι η Super Paradise. Αναζητήστε ακόμη τον Άγιο Στέφανο, 2,5 χιλιόμετρα μακριά από τη χώρα και επιδοθείτε εκεί στο αγαπημένο σας θαλάσσιο σπορ. Για τους πιο δραστήριους υπάρχουν και οι πλάσματα θαλάσσια σπορ. Όσοι λατρεύουν το σέρφινγκ, στη Μύκονο θα βρουν τις ιδανικές συνθήκες. Να δαμάσουν τον άνεμο και να κατακτήσουν το απέραντο γαλάζιο. Η Φτελιά προσφέρεται γι' αυτό. We'll be right back.
Στο Ναυτικό Μουσείο της Μυκόνου υπάρχουν εκθέματα που δείχνουν την ναυτική παράδοση της Μυκόνου από την αρχαιότητα ακόμη, προσωπογραφίες των ηρώων της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 και φυσικά ευρήματα από αρχαία ναυάγια. Η Άνω Μερά είναι ο σημαντικότερος παλιός οικισμός μετά τη χώρα, 8 χιλιόμετρα ανατολικά της. Εδώ ενδιαφέρον παρουσιάζει η Μονή Παναγιάς Τουρλιανής με υπέροχο ξυλόγλυπτο διάκοσμο, αλλά και η βόλτα που θα κάνετε στα χαρακτηριστικά κυκλαδίτικα δρομάκια της θα σας δείξουν ένα διαφορετικό πρόσωπο της Μυκόνου από το κοσμοπολίτικο που έχετε στο μυαλό σας. Η επιστροφή στη χώρα σας επαναφέρει στο κοσμοπολίτικο πρόσωπο της Μυκόνου. Πανέμορφα ξενοδοχεία, πανέμορφα κορίτσια και φυσικά μόδα.
Μεγάλοι Έλληνες και όχι μόνο σχεδιαστές έκαναν στέκη τους στη Μύκονο, αφού εδώ είναι ο αγαπημένος προορισμός των διάσημων και όχι μόνο Ελλήνων και ξένων πελατών τους. Επώνυμα ρούχα και κοσμήματα λοιπόν για σας που θα κάνετε τα ψώνια σας. Κίνηση το βράδυ στη Μύκονο, μάλλον είναι μεγαλύτερη από ό,τι τη μέρα. Και η διασκέδαση εδώ τελειώνει όταν έχει πια ξημερώσει. Ταβέρνες, πολυτελεία εστιατόρια και εκατοντάδες μπαράκια και δίσκο σφίζουν από ζωή κάθε βράδυ. Ξέφρενοι ρυθμοί, μουσική στη διαπασόν, κέφι, ψυχαγωγία, διασκέδαση είναι αυτά που χαρακτηρίζουν τη νυχτερινή ζωή της Μύκονο. Welcome someone, showing off every word, electric is
Η πολυσύθινα στη Μύκονος έχει όλα τα χαρακτηριστικά ενός σύγχρονου θερέτρου για όσους επιζητούν την έντονη κοσμική ζωή, ημερήσια και νυχτερινή. Υπάρχουν ωστόσο και ερημικές γωνιές για τους θειασότες των ήσυχων διακοπών. Μύκονος, το πιο δημοφιλές νησί της Ελλάδας. Άσημο και ταπεινό κάποτε δίπλα στη λαμπερή και διάσημη Δήλο. Λαμπερό και διάσημο σήμερα στα πέρατα του κόσμου. Στο κέντρο του Αιγαίου βρίσκεται η Δήλος. Ένας ξερόβραχος από γρανίτη που ολόγυρά της ξεφυτρώνουν από τα νερά τα άλλα νησιά, οι Κυκλάδες. Είναι για τους ξένους ό,τι και η Ακρόπολη της Αθήνας. Γνώση της αρχαίας ιστορίας χωρίς τη Δήλο είναι αδιανόητο. Οι αρχαίοι φαντάστηκαν πως πριν να γίνει νησί η Δήλος ήταν μια όμορφη νύμφη που την κατάτρεξε ο Δίας και αυτή για να σωθεί έπεσε στη θάλασσα. Μα αντί να πνιγεί έγινε ένας μεγάλος βράχος και βούλιαξε στο βυθό. Ο Ποσειδώνας τη λυπήθηκε. Χτύπησε το βράχο με την τρίαινά του και ο βράχος ανέβηκε από το βυθό και φάνηκε το νησί Δήλος που θα πει φανερή. Στο ιερό νησί της Δήλου γεννήθηκαν σύμφωνα με τη μυθολογία ο Απόλλωνας και η Άρτεμις. Κυνηγημένοι από την άγρια ζήλια της Σύρας, η κρυφή ερωμένη του Δία, η όμορφη Λιτό, μάταια αναζητούσε ένα τόπο να γεννήσει τα δίδυμα που της χάρισε η ένωσή της με τον Πατέρα των Θεών. Νησιά και πόλεις αρνούνται να τη δεχτούν. Μόνο η Δήλος της προσφέρει καταφύγιο, αφού βέβαια παίρνει την υπόσχεση ότι θα έχει την εύνοια του γιού της, του Απόλλωνα. Η ιστορία επιφύλαξε στη Δήλο μοίρα λαμπρή. Ακατοίκητο νησί σήμερα. Είναι ένας απέραντος αρχαιολογικός χώρος που χάρη στα αξιόλογα μνημεία συγκεντρώνει πλήθος επισκεπτών. Έρχονται να δουν τον τόπο που από τον 9ο αιώνα π.Χ. και για χίλια χρόνια υπήρξε το πολιτικό και θρησκευτικό κέντρο του Αιγαίου. Ο αρχαιολογικός χώρος εκτείνεται σε όλο το πλάτος του νησιού, αρχίζοντας από τη δυτική πλευρά, όπου στην αρχαιότητα ήταν και το ιερό λιμάνι. Από το λιμάνι, μεγαλόπρεπη ιερά οδός οδηγούσε στο ιερό του Απόλλωνα, που περιέκλειε ναούς, βωμούς, αναθήματα και άλλα κτίσματα. Οι κάθε λογής πειρατές και κατακτητές ανά τους αιώνες την έχουν κατακλέψει. Υπάρχουν ερείπια 4 ναών του Θεού. Περπατάς ώρες στους δρόμους, στα σπίτια, στις λεωφόρους,
στο θέατρο, στις λίμνες του αρχαίου νησιού, στην αγορά των Δηλίων, τη λεγόμενη λόγω του σχήματός της τετράγωνη αγορά. Κατά την περίοδο της Δηλιακής Ανεξαρτησίας, 314 έως 166 π.Χ., στο νησί κατοικούν πάνω από 20.000 άνθρωποι. Μετά το 166 π.Χ., η Δήλος εξελίσσεται στο μεγαλύτερο λιμάνι διαμετακομιστικού εμπορίου στο Αιγαίο. Τι μεγάλη αντίθεση του τότε με τη σημερινή μοναξιά. Με τη βοήθεια οδηγού από την Μύκονο ή ξεναγού από το Μουσείο της Δήλου, θα περιηγηθείτε στην αρχαία πόλη, το όρος του Κίνθου, την Ιερή Λίμνη, τα ελληνικά σπίτια, το σπίτι των Δελφινιών, το θέατρο με τις δεξαμενές νερού, τη Λεωφόρο των Λεόντων. Στη Δήλο, τα δάπεδα των ναών και κάποιων δημόσιων κτηρίων είναι στρωμένα με ακριβές πλάκες μαρμάρου. Στα σπίτια όμως και σε κάποια άλλα δημόσια κτίρια, τα δάπεδα ήταν ψηφιδωτά. Ιδιαίτερα εντυπωσιακά, άντεξαν στο χρόνο και αποτελούν μοναδικά έργα τέχνης. Τα θέματα τους είναι κυρίως θαλασσινά, αλλά και θεατρικές μάσκες και θέματα από το Διονυσιακό κύκλο. Και αυτά είναι επίσης ιδιαίτερα αγαπητά, καταδεικνύοντας την αγάπη των κατοίκων για τη διασκέδαση. Κατά την ελληνιστική εποχή, η Δήλος υποδέχεται ξένες θεότητες. Με τη συγκέντρωση πολλών εμπόρων από την Ανατολή και την Αίγυπτο, χτίστηκαν ιερά των Αιγυπτίων θεών στη δυτική πλαγιά του Κίνθου και ήταν από τα μεγαλύτερα και πιο εντυπωσιακά. Ο επισκέπτης μπορεί να δει σήμερα την αναστηλωμένη κύρια όψη του ναού της Ίσιδος στο ιερό των Αιγυπτίων θεών. Η Δήλος αποτελεί ένα χώρο, ο οποίος προσφέρει τις περισσότερες πληροφορίες για την αρχαία τέχνη, ιδιαίτερα τη γλυπτική της ελληνιστικής εποχής. Στο Μουσείο της Δήλου θα δείτε αντίγραφα διάσημων έργων της κλασικής εποχής, πρωτότυπες δημιουργίες των ελληνιστικών χρόνων, αγάλματα του Απόλλωνα, της Λιτούς, της Άρτεμις και άλλων θεών. Ακόμη υπάρχει μια ενότητα εκθεμάτων με έργα της λεγόμενης Αλεξανδρινής Σχολής, καθώς και ένα σύνολο γλυπτών, μια σειρά αγαλμάτων στρατηγών και ελληνιστικών ηγεμόνων.
Ό,τι κι αν είναι ακατοίκητη πια η Δήλος, ο Ποσειδώνας τη στερέωσε με διαμαντένιες αλυσίδες κάτω στο βυθό της θάλασσας για να μην την παρασέρνουν τα κύματα, και εκεί θα μείνει έχοντας πάνω της την έγκλη της ιστορίας της. Είναι το ευλογημένο και ιερό νησί της πίστης, της ορθοδοξίας και της τέχνης. Πρωτεύουσα του νησιού και λιμάνι ταυτόχρονα είναι η Τίνος, που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού. Άρχισε να αναπτύσσεται κατά τα χρόνια της τουρκοκρατίας. Μπροστά στο λιμάνι υπάρχουν πολλά εστιατόρια, ταβέρνες και καφενεία. Ένας φαρδής πλακόστρωτος δρόμος ξεκινάει από εδώ και οδηγεί στο χαμηλό ύψωμα που βρίσκεται η μεγαλύτερη εκκλησία της Παναγιάς της Μεγαλόχαρης. Η εκκλησία είναι ένα επιβλητικό εντυπωσιακό οικοδόμημα φτιαγμένο όλο από λευκό παριανό και τινιακό μάρμαρο. Χτίστηκε το 1823 στο σημείο όπου βρέθηκε η εικόνα της Παναγίας, η οποία θεωρείται έργο του Ευαγγελιστή Λουκά. Αυτή η μαρμάρινη επιβλητική εκκλησία δημιουργεί μια κατανυκτική ατμόσφαιρα στον πιστό που προσεύχεται και προσκυνάει περιμένοντας ένα θαύμα. Thank you.
Κάθε 15 Αύγουστο επισκέπτεται το νησί πλήθος κόσμου για να βαδίσουν κατανυκτικά και να προσκυνήσουν την ιερή εικόνα που παριστάνει τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου και είναι στολισμένη με πολλά αφιερώματα. Δίπλα στην Εκκλησία της Παναγίας βρίσκεται η πινακοθήκη των Τινίων καλλιτεχνών και νεοελλήνων ζωγράφων με πολύ ενδιαφέρουσες συλλογές. Από την Τίνο κατάγονται σπουδαίοι ζωγράφοι και γλύπτες όπως ο Λίτρας, ο Γίζης, ο Χαλεπάς, η Σόχη. Αφιερώστε λίγο χρόνο και στο Αρχαιολογικό Μουσείο για να δείτε σημαντικά εκθέματα. Ανάμεσά τους το μαρμάρινο ηλιακό ρολόι που χρονολογείται στα τέλη του 2ου π.Χ. αιώνα.
Σύγχρονοι καλλιτέχνες του νησιού εξακολουθούν να ασχολούνται με την τέχνη της γλυπτικής, πατώντας πάνω στα χνάρια των προγόνων τους. Ο Πύργος είναι ένα χωριό που θα σας εντυπωσιάσει. Ένα όμορφο γραφικό χωριό, από τα ωραιότερα των Κυκλάδων, χτισμένο μέσα στο πράσινο. Επίσης, είναι ένα από τα πιο αρχοντικά χωριά, αφού κυριαρχεί παντού το μάρμαρο. Ενώ εδώ γεννήθηκαν οι καλλιτέχνες Χαλεπάς, Φιλιππότης, Λύτρας. Επισκεφτείτε το χωριό, το σπίτι και το μουσείο Χαλεπά και τα εργαστήρια μαρμαρογλυπτικής. Υπάρχουν 20 πανέμορφα γραφικά χωριά στο νησί. Όσα βρίσκονται στο εσωτερικό του νησιού έχουν μείνει μακριά από τον τουρισμό, με αποτέλεσμα να διατηρούν την παραδοσιακή τους ατμόσφαιρα και να αποτελούν μοναδικά δείγματα λαϊκής αρχιτεκτονικής. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν τα κεφαλοχώρια Φαλατάδο και Στενή. Από τα μοναστήρια του νησιού είναι και αυτό της Κυράς των Αγγέλων, στο Κεχροβούνι. Θυμίζει μεσαιωνικό τινιακό χωριό.
Τα Ιστέρνια είναι ένα χωριό χτισμένο σε πλαγιά λόφου με μισοελιπωμένους μήλους και μαρμάρινα γραφικά κάτασπρα σπίτια. Στην Τίνο ανθεί η πρωτότυπη και μοναδική τέχνη της κατασκευής περιστεριών. Στον Γκάμπο θα ανακαλύψετε τους περισσότερους που υπάρχουν στο νησί. Μοναδικά δείγματα λαϊκής αρχιτεκτονικής αυτά τα λιθόκτιστα οικοδομήματα. Έχουν ύψος 7-8 μέτρα και χρησιμοποιήθηκαν από την εποχή της Ενετοκρατίας ακόμα. Οι περισσότεροι είναι του 18ου και 19ου αιώνα. Το κάτω μέρος είναι αποθήκη για γεωργικά προϊόντα, ενώ στο επάνω οι τριγωνικές και πολυγωνικές κόχες με το πλούσιο εξωτερικό διάκοσμο προστατεύουν τα περιστέρια από τα παιχνίδια του καιρού και φυσικά τραβάνε την προσοχή των επισκεπτών. Όσο εντυπωσιακή είναι η ορεινή Τίνος, άλλο τόσο μαγευτική είναι και η παραθαλάσσια. Απολαύστε το μπάνιο σας, παίξτε στην παραλία, γευτείτε φρέσκο ψάρι στις πανέμορφες δαντελωτές ακρογιαλιές που έχει το νησί της Μεγαλόχαρης. Αγίος Φωκάς, Αγίος Σώστης, Αηγιάννης, Παχιά Άμμος, Λιχναυτιά, Πάνορμος είναι κάποιες μόνο από αυτές. Του Αγίου Φωκά είναι 1,5 χιλιόμετρο αμμουδιάς, ενώ ο Άγιος Σώστης συνδυάζει αμμουδιά και βράχια.
φυσάει, προτιμήστε την παραλία Λιβάδα που έχει βοτσαλάκια. Ένας απάνεμος κόλπος με βότσαλα υπάρχει στον Άγιο Μάρκο που βρίσκεται κοντά στη χώρα. Κοντά στη χώρα είναι επίσης και οι παραλίες του καταπράσινου χωριού Κιώνα, του Σταυρού και του Αγίου Μάρκου. Στον όρμο της Κολυμπήθρας που είναι κλειστός, τις πρωινές ή απογευματινές ώρες θα απολαύσετε το μπάνιο σας με μόνη παρέα το τοπίο. Το γλυπτό πλωτό μουσείο που λέγεται Τίνος θα σας υποδεχθεί και θα σας φιλοξενήσει στα μοναδικά εντυπωσιακά μαρμάρινα χωριά του, στους γραφικούς αμμώδεις ή βοτσαλωτούς κολπίσκους του, στις ταβέρνες με τα καταπληκτικά παραδοσιακά εδέσματα, στην κατανυκτική ατμόσφαιρα που το νησί της Μεγαλόχαρης προσφέρει. Η Σύρος είναι η καρδιά των Κυκλάδων και ταυτόχρονα διοικητικό και πολιτιστικό κέντρο του νομού. Όταν το πλοίο μπαίνει στο λιμάνι και η Ερμούπολη ξεδιπλώνεται μπροστά στα μάτια σας, δεν μπορεί να μην σκεφτείτε πως η πρωτεύουσα των Κυκλάδων ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα νησιά.
Η αρχόντισσα Σύρος επιβάλλεται στο Αιγαίο όχι μόνο με την πλούσια ιστορία της, αφού έζησε την ανατοκρατία, γνώρισε ξεχωριστά προνόμια από τους Τούρκους, προστατεύτηκε από τους Γάλλους κατά την Ελληνική Επανάσταση, αναπτύχθηκε εμπορικά και πλούτησε πολιτιστικά μέχρι τις αρχές του περασμένου αιώνα, αλλά και με τα πολλά φυσικά της Κάλη. Την Ερμούπολη κοσμούν επιβλητικά νεοκλασικά κτίρια, αρχοντικά στην πλειοψηφία τους, που ξεκινούν από τους δύο λόφους πάνω στους οποίους είναι χτισμένοι και φτάνουν μέχρι το λιμάνι, θυμίζοντας Ευρωπαϊκό Αστικό Κέντρο του 19ου αιώνα. Η μεγάλη πλατεία της με τον Ανδριάντα του Ναυάρχου Μιαούλη να στέκεται ανάμεσα στους Φοίνικες. Το Δημαρχείο της, ένα αρχιτεκτονικό αριστούργημα που μετρά 125 χρόνια ζωής και φέρνει τη σφραγίδα του αρχιτέκτονα Τσίλερ. Η Νομαρχία. Το Δημοτικό Θέατρο Απόλλων που χτίστηκε το 1861 και αποτελεί μικρογραφία της σκάλας του Μιλάνου. Η συνοικία Βαπόρια με τα υπέροχα αρχοντικά να αγναντεύουν το πέλαγος και να μαρτυρούν το ένδοξο παρελθόν του νησιού είναι μόνο κάποια κομμάτια της πόλης που θα σας γοητεύσουν. Όλη αυτή θα αφήσει ανεξίτηλη τη σφραγίδα της στην ψυχή σας. Περπατήστε στα δρομάκια και τα στενά της και αμέσως θα νιώσετε ότι βρίσκεστε σε μια άλλη εποχή. Η Ερμούπολη δεν σταματά να εντυπωσιάζει. Από τη μαρμάρινη εκκλησία του Αγίου Νικολάου με τα μεγαλόπρεπα καμπαναριά και το πλούσιο με προϊστορικά ευρήματα αρχαιολογικό μουσείο μέχρι και τις πιο γραφικές της γωνιές. Φυσική συνέχειά της, η Άνω Σύρος, στο λόφο του Σαν Τζόρτζι που αποτελεί δημιούργημα των ενετών κατακτητών. Χαθείτε στη γοητευτική ατμόσφαιρά της που αποπνέει μεσαίωνα με τα τείχη, τα καντούνια και τις καμάρες. Ακολουθήστε τα αμέτρητα σκαλοπάτια και τα στενά δρομάκια που θα σας δείξουν το δρόμο για την κορυφή του λόφου και την ομώνυμη καθολική εκκλησία.
Επισκεφτείτε το Λαογραφικό Μουσείο της Ερμούπολης και δείτε μικροαντικείμενα, κεντίδια λογής-λογής, εργαλεία που χρησιμεύαν στους κατοίκους σε προηγούμενους αιώνες. Και τώρα ήρθε η ώρα της θάλασσας. Αν θέλετε να παραμείνετε στην Ερμούπολη για το μπάνιο σας, ανάμεσα στο λιμάνι και στον Άγιο Νικόλαο, υπάρχουν τα κύματα και προς το Τάλιρο τα αστέρια. Αν απομακρυνθείτε, επισκεφτείτε την Νότια Σύρο και βρεθείτε στη Βάρη, ένα από τα ωραιότερα θέρετρα του νησιού. Στο Γαλισά θα συναντήσετε την πλατιά αμμουδιά του με πεντακάθαρα νερά. Στο χωριό Κίνη μπορείτε να απολαύσετε την πολυσύγναστη παραλία Δελφίνη ή, αν δεν σας αρέσει ο πολλής κόσμος, μπορείτε παίρνοντας καΐκι από εκεί να επισκεφτείτε τις όμορφες παραλίες Λία, Γράμματα, Βαρβαρούσα και Αετών.
πολυάριθμες ιστορικές ημί εκκλησίες θα βρείτε σε κάθε γωνιά του νησιού, όπως επίσης και πανέμορφα αρχοντικά σπίτια με πλούσιο εσωτερικό διάκοσμο που μαγεύει κάθε μάτι. Γοητευτική Ισήρος μέρα και νύχτα σας καλεί σε ένα ιδυλιακό ταξίδι στο χρόνο. Η τουριστική υποδομή που διαθέτει, τα φυσικά της σκάλη και τα μνημεία της είναι κάποιοι από τους λόγους που θα σας κάνουν να την επιλέξετε σαν τόπο ιδανικό για διακοπές. Προορισμός, Άνδρος. Με ένα υπερσύγχρονο πλοίο θα κάνετε το ταξίδι των 89 ναυτικών μιλίων από τον Πειραιά ή των 36 ναυτικών μιλίων από τη Ραφίνα. Ένα ταξίδι άνετο και απολαυστικό, διασκεδαστικό, γεμάτο. Άνθρωποι έτοιμοι να σας εξυπηρετήσουν είναι ανά πάσα στιγμή δίπλα σας, από τη ρεσεψιόν μέχρι το μπαρ και το εστιατόριο.
φτάσατε. Καλή σας διαμονή και καλή ξεκούραση αν είναι αυτό που αποζητάτε. Το Γαύριο ήταν ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια της αρχαιότητας, γνωστό για την εξόριξη μαρμάρων τότε, για την έντονη τουριστική κίνηση σήμερα. Μοιάζει πανέμορφη από μακριά. Ας τη γνωρίσουμε και από κοντά. Πολύ συχνά στη αγορά, πανέμορφα νεοκλασικά και κυκλαδίτικα σπίτια που αποπνέουν αρχοντιά και ευμάρεια. Η μεγάλη ναυτική δύναμη του νησιού βλέπετε. Χαρακτηριστικό είναι ότι σήμερα ζουν στην Άνδρο πολλές οικογένειες εφοπλιστών, καπετάνιων και ναυτικών. Επισκεφτείτε το Αρχαιολογικό Μουσείο στη χώρα, διαμορφωμένο σε τρεις στάθμες. Στον επάνω όροφο, που είναι αφιερωμένο στο γεωμετρικό οικισμό της αγοράς, 10ος και 8ος αιώνας π.Χ., θα δείτε πολυάριθμα και ποικίλα κεραμικά, λίθινα και μεταλλικά μικροαντικείμενα, αγγεία και πιθάρια με διακόσμηση έντυπη ή ανάγλυφη με ποικίλα θέματα. Στο ισόγειο υπάρχουν γλυπτά και επιγραφές που χρονολογούνται από την αρχαϊκή μέχρι τη ρωμαϊκή εποχή. Εδώ θα θαυμάσετε και το υπερφυσικού μεγέθους άγαλμα γυμνού Άνδρα, γνωστό ως Ερμής της Άνδρου. Το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης που ίδρυσαν ο Βασίλης και η Ελίζα Γουλανδρή είναι ένα πολιτιστικό κύτταρο ενταγμένο στην τροχιά των διεθνώς δρομένων στο χώρο των οικαστικών τεχνών. Εκτός από τις μόνιμες συλλογές που φιλοξενεί, κατά καιρούς γίνονται εκθέσεις που αφορούν τις διάφορες περιόδους της νεοελληνικής ζωγραφικής, ατομικές εκθέσεις αλλά και ομαδικές. Αν αποφασίσετε να περπατήσετε στα στενά δρομάκια, να ανεβείτε και να κατεβείτε σκάλες, κάντε το με μόνο οδηγό το ένστικτό σας και γνωρίστε κάθε γωνιά της χώρας. Όλες οι Κυκλάδες, και η Άνδρος δεν θα μπορούσε να αποτελεί εξαίρεση φυσικά, ανέπτυξαν έναν ιδιότυπο αρχιτεκτονικό ρυθμό που δεν απαντάται σε καμιά άλλη άκρη του κόσμου. Η ντόπια πέτρα, το ξύλο, το λιθάρι, ο πυλός δουλεύτηκαν για να γίνουν σπίτια στιβαρά και συγχρόνως αέρινα.
Εκκλησίες και μοναστήρια που μπορείτε να επισκεφτείτε είναι η Εκκλησία της Παναγιάς της Παλατιανής, που είναι του 13ου αιώνα, η Εκκλησία του Ταξιάρχη στη Μεσαριά, το μοναστήρι της Ζωοδόχου Πηγής στο Μπατσί του 14ου αιώνα, χτισμένο σε υψόμετρο 3.200 μέτρων και προσφέρει εξαιρετική θέα. Απομεινάρια του ενετικού κάστρου που στέκει πάνω σε ένα μικρό νησί με μια πέτρινη γέφυρα του 13ου αιώνα να αποτελεί τη μόνη του επικοινωνία με τον σύγχρονο πολιτισμό. Το Ναυτικό Μουσείο θα δείτε μια πλούσια συλλογή από μοντέλα πλοίων, φωτογραφίες και ναυτικά όργανα που παρουσιάζουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Όμορφα γραφικά ψαροχώρια ξεκουράζουν το μάτι και προκαλούν για βουτιές στα πεντακάθαρα νερά. Στο Μπατσί έχετε πολλές επιλογές, από κοσμοπολίτικες παραλίες μέχρι ερημικές. Κοντά στη χώρα να κολυμπήσετε στην οργανωμένη παραλία του Νιμποριού και να απολαύσετε θαλάσσια σπορ στα γαλαζοπράσινα νερά και στην υπέροχη Αμμουδιά. Φυσικά δεν είναι η μόνη παραλία. Κολυμπήστε στο Παραπόρτι, στα Γιάλια, στο Κυπρί, στον Άγιο Πέτρο, στο Γάβριο.
Η Άνδρος, σε αντίθεση με τα άλλα Κυκλαδονήσια, διαθέτει πολλά νερά. Κοντά στο ανδρικό μοναστήρι του Αγίου Νικολάου, στα Απίκια, βρίσκονται οι περίφημες πηγές της Άριζα. Μια επίσκεψη στο μοναστήρι θα σας γυρίσει αιώνες πίσω. Ανάμεσα σε εκκλησίες και εκκλησάκια, σε περιστερώνες και νερά, συναντάμε τουλάχιστον 160 ερυπωμένους νερόμυλους, δίπλα σε εγκαταλελειμμένες αγρικίες ή μοναστήρια. Υπήρχαν εποχές που κάθε σπίτι είχε το δικό του μήλο για την παραγωγή αλευρίου.
τώρα ώρα για φαγητό. Τι θα φάτε? Προτείνουμε τη γευστικότατη φρουταλιά. Μια παραδοσιακή ομελέτα με νοστιμότατα ντόπια λουκάνικα. Καλή σας όρεξη! Ώρα για τους αποχαιρετισμούς. Το πλοίο φεύγει. Προλάβατε να πάρετε ό,τι είχε να σας δώσει άνδρος? Όχι, δεν πειράζει. Είναι ριζωμένη εκεί αιώνες τώρα και θα παραμείνει για να υποδέχετε φιλόξενα τους επισκέπτες της. Εσείς θα είστε ένας από αυτούς.